Arena FM στους 89 και 4. Κύριε Θεό, Φώτη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στον κόσμο του Ρακλή. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η εκδήλωση χθες και νομίζω, Φώτη, ότι θα πρέπει και η οικογένεια του Ρακλή, αν όχι κάθε χρόνο, να θυμίζει σε όλους αυτούς και γύρω σε αυτούς τους αδαείς που είχαν κατά καιρούς τις τύχες αυτού τους τεράστιους συλλόγους στα χέρια τους. Έτσι να δείτε, η οικογένεια του Ρακλή όλα αυτά τα χρόνια δεν θεωρώ ότι έχει εγκαταλείψει, αν θέλετε, τις προσπάθειες που είχε κάνει να αναδείξει το πόσο σημαντική ήταν η προσφορά του Γεωργίου Ιβάνοφ στη χώρα. Ο Ρακλής κατά καιρούς, όπως ξέρετε, έχει κάνει διάφορες ενέργειες, ακόμα και ονοματοδοτώντας το γήπεδο το Ιβανόφιο, διάφορους κολυμβητικούς αγώνες, διάφορους ποδηλατροδρομικούς αγώνες και γενικά πάντοτε κάνει μια σειρά δράσεων, κατά τόσο μπορεί βέβαια κάθε φορά, να κρατάει ζωντανή, αν θέλετε, τη μνήμη του. Ακόμα και φέτος μην ξεχνάτε ότι τα καρτελάκια διαρκές του ποδοσφαίρου του Ηρακλή έχουν πάλι την προσωπογραφία, αν θέλετε, του Γεωργίου Ιβάνοφ. Απ' την άλλη μεριά, σίγουρα η εκδήλωση που έγινε χτες ήταν ίσως ό,τι καλύτερο από πλευράς τιμών έχει γίνει μέχρι σήμερα για τον αθλητή και ήρωα Γεωργίο Ιβάνοφ. Να σε ρωτήσω, με συγχωρείς, είναι αλήθεια, γιατί διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ των Αθηνών Συναδέλφων, είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα κοιμήλια είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι ίσως θα πρέπει να διατεθούν έστω και για λίγες μέρες να γίνει ανάλογη έκθεση στη Θεσσαλονίκη, μια και αφορά ο Ιβάνοφ, δηλαδή την οικογένεια του Ηρακλή? Όλα αυτά τα κοιμήλια που ήταν από χτες και θα είναι για αρκετές μέρες ακόμα στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, από τις 14 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου. 4 Ιανουαρίου είναι η μέρα η συμβολική, στην οποία είναι η μέρα που στην ουσία σκοτώθηκε ο Γεώργιος Ιβάνοφ. Ναι. Στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης θα είναι όλα αυτά τα εκθέματα εδώ πέρα. Α, πολύ ωραία. Καθώς επίσης θα υπάρχει και προβολή της ταινίας της ζωής του Ιβάνοφ και κάποια ανάλογα ντοκιμαντέρ, στα οποία θα μπορεί να επισκέπτεται όλος ο κόσμος του Ηρακλή, της πόλης, σχολεία. Γενικά προσπαθεί, αν θέλετε, κυρίως και με την παρόντευση της πολωνικής πρεσβείας και όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να αναδείξουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό το θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης, επίτρεψέ μου να πω πριν σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία ότι είναι πολύ σπάνιο, Φώτη, κυρίες και κύριοι, τρεις χώρες να τιμούν τον ίδιο ήρωα. Τόσο η πατρίδα της Πολωνίας, όσο και η Ελλάδα, αλλά και η Αγγλία απένειμαν ανώτατα πολεμικά παράσημα και τιμητικές διακρίσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το πιο σημαντικό της σύγχρονης ιστορίας του Ηρακλή. Φώτη μου, σε ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Arena FM στους 89 και 4.